Το πιο δυνατό σταυρόλεξο στην περιφέρεια Πελοποννήσου λύνει η Νέα Δημοκρατία, επιδιώκοντας τις περιφερειακές εκλογές στη Νίκη και επενδύοντας την επόμενη μέρα, που έχει μόνο ένα στόχο την ανάπτυξη και την απογείωση της πιο δυναμικής συγκριτικά περιφέρειας της χώρας. Έτσι επιλέγει, όπως όλα δείχνουν, τον ικανότατο επιχειρηματία, τεχνοκράτη Δημήτρη Πτωχό, ως υποψήφιο περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τις επικείμενες εκλογές. Η απόφαση μοιάζει να είναι ηλυμένη και απομένει η τυπική της ανακοίνωση, ίσως και διαστόματος του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη, την προσεχή Δευτέρα. Να σημειωθεί πως αυτή η εξέλιξη δρομολογείται παρόλο που ήταν έτοιμος ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Επικρατείας κ. Παπασταύρου να τον εντάξουν στο σκληρό πυρήνα της ομάδας του Μαξίμου, όπως ήταν και στο παρελθόν επί Σαμαρά. Άλλωστε, ως διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού στην κυβέρνηση Σαμαρά, είχε συχνές επαφές και συνομιλίες με τον σημερινό Πρωθυπουργό και τότε Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκη, καθώς στεγάζονταν στο ίδιο κτίριο επί της οδού Βασιλής Σοφίας και μέσω της καθημερινής τους επαφής είχαν μια γόνιμη και δημιουργική συνεργασία, με συνέπεια ο κ. Μητσοτάκης να γνωρίζει από πρώτο χέρι και πολύ καλά τις δυνατότητες του Μεσίνιου. Σε ευθεία γραμμή, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησαν αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες και έδωσαν το μήνυμα μιας νέας και ελπιδοφόρας ημέρας με το να επιλέξουν το πρόσωπο του Δημήτρη Πτωχού ως εκείνο που θα δώσει το σύνθημα της οριστικής ρήξης με το παρελθόν και θα διεκδικήσει την ψήφο των Πελοποννησίων πολιτών. Σηματοδοτεί η επιλογή του τη νέα εποχή στην πολιτική, με την ανανέωση του πολιτικού δυναμικού και με ανθρώπους κλειδιά σε θέσεις ευθύνης. Κάτι που πράττει ο Πρωθυπουργός, οδηγώντας τη χώρα σε μια νέα εποχή διακυβέρνησης με νέους ανθρώπους, όπως άλλωστε έκανε και στην περίπτωση της αξιοποίησης του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπαστεργίου, που βρέθηκε στην θέση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με το momentum να είναι καθολικά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και τη μάχη να είναι πολιτική, ένα πρόσωπο όπως ο Δημήτρης Πτωχός, αγαπητό, άφθαρτο και με ευρύτατα περάσματα στην κοινωνία, αναμένεται να κάνει τη διαφορά. Εκείνο που μέτρησε είναι κύρια η αλλαγή ταχύτητας για τον τόπο που πρέπει να ξεκολλήσει. Με τα όσα ο Μεσίνιος έχει να επιδείξει με ένα βαρύ βιογραφικό και την αντίστοιχη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα να αποτελούν τα εφόδια και τα εχέγγυα της επιτυχίας σε αυτή την προσπάθεια. Ο κύριος Πτωχός ήταν μόλις ενός έτους όταν ο κύριος Σαμαράς έβγαινε για πρώτη φορά βουλευτής στη Μεσσηνία. Ένας από τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του ήταν ο Παύλος Πτωχός, ο πατέρας του Δημήτρη, ο οποίος είχε τελειώσει Πολυτεχνείο το 1974 και κατέβηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του για να στήσει ένα τεχνικό γραφείο που πήγε καλά. Μάλιστα, ο ίδιος ασχολήθηκε και με τα κοινά. Εκλέχθηκε δήμαρχος Μεσσήνης, διετέλεσε αντινομάρχης, ενώ ήταν και πρόεδρος της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας του Παμίσου. Ο Παύλος Πτωχός δεν βρίσκεται πια στη ζωή, αλλά τα παιδιά του με βάση τη δική του μαγιά έφτιαξαν το 2006 μια εταιρεία που όχι απλά διακρίθηκε στην αγορά της οικιστικής ανάπτυξης, αλλά άνοιξε και νέους πρωτοπόρους δρόμους. Ο Δημήτρης Πτωχός παραμένει πάντα low profile και τις λίγες ελεύθερες ώρες του τις περνάμε τη γυναίκα του, την ιατρό Σταύρουλα Φωτεινάκη και την κόρη τους Μαρίλια. Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το καλοκαίρι του 2011. Ήταν ένα από τα πρόσωπα κλειδιά στην κυβέρνηση Σαμαρά και ως διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού του Μαξίμου. Ο Δημήτρης Πτωχός ήταν το νεότερο μέλος του Πρωθυπουργικού Επιτελείου. Μαζί άλλωστε με τον Σταύρο Παπασταύρου, τον σημερινό Υπουργό Επικρατείας, αποτελούσαν τη δυνατή επιτελική ομάδα που χειρίστηκαν μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά τα θέματα των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Έχω την αίσθηση ότι ανέλησε με σαφήνεια τη θέση και τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, έδειξε την ωριμότητά της. Και ανέδειξε τη Νέα Δημοκρατία σαν η μόνη λύση για την έξοδο της χώρας από αυτή την κρίση, από αυτό το αδιέξοδο, ώστε να μπορέσει ο Έλληνας και πάλι να νιώσει περήφανος. Παράλληλα, δεν ήταν το ότι ήταν μόνο πίσω από τις πιο πρωτοποριακές πρωτοβουλίες του τότε Πρωθυπουργού, όπως το ελεύθερο Wi-Fi στους δημόσιους χώρους ή τη συνάντηση της Γερμανίδα βασκαγκελάριου Άγγελα Μέρκελ με τους startuppers, αλλά είχε με εντολή Σαμαρά διαχειριστεί, με τη συνεργασία των αρμοδίων κυβερνητικών στελεχών, κρίσιμα θέματα όπως ο συμψηφισμός του ΦΠΑ, η τιμολογήση της ΔΕΗ για το ρεύμα στις μεγάλες επιχειρήσεις, η πρόθεση άμεσων ξένων επενδύσεων, ο Διαστημικός Οργανισμός Ελλάδας, που θα είχε έδρα την Καλαμάτα αν δεν έρχεται την κυβέρνηση Σαμαρά, την προεργασία για την ψηφιακή υποδομή στο δημόσιο τομέα, αλλά και άλλα πολλά, τα οποία και δρομολογήθηκαν. Επιπλέον, η γνώση της αγοράς που διέθετε και διαθέτει από πρώτο χέρι και η εξοικείωσή του με την τεχνολογία και τις δυνατότητές της, μαζί με την εξυπνάδα του, τις καλές του ιδέες, την οργανωτικότητα και την αποτελεσματικότητά του, τον έκαναν απαραίτητο στο στενό επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού. Ωστόσο, δεν ήταν τυχαίο πως το όνομά του ακούστηκε και κυοφορήθηκε αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες για το ρόλο που θα είχε ο Μεσσήνιος και την αξιοποίησή του στο σημερινό επιτελικό σχήμα, καθώς ο κ. Μητσοτάκης εκτιμά ιδιαίτερα τον Δημήτρη Πτωχό και τις ικανότητές του. Όπως μάλιστα είχε γραφεί,
σε αντίθεση με άλλους μετά την πτώση της κυβέρνησης το 2014, δεν κοίταξε να χωθεί σε κάποιο πολιτικό πόστο, αλλά ασχολήθηκε με τις δουλειές του στο ιδιωτικό τομέα. Ήταν ίσως ο μακράν πιο σοβαρός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο πρωθυπουργίας του. Και όπως ήταν φυσικό, ξεχώριζε σαν τη μύγα μες στο γάλα σε σχέση με τους υπολείπους. Βλέπετε, ήταν και αποτελεσματικός και κανονικός τεχνοκράτης, διαπίστωναν τα παραπολιτικά. Ο Δόκτωρ Δημήτρης Πτωχός είναι γεννημένος το 1976. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών από το Πολυτεχνείο. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στο Πολυτεχνείο στον τομέα της επιχειρησιακής έρευνας και των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, καθώς και Executive Education από το MIT Sloan School. Εργάστηκε σε πολυεθνικές εταιρείες στον τομέα της διοίκησης και των τεχνολογιών πληροφορικής, ενώ παράλληλα διδάσκει στο Πολυτεχνείο ως επιστημονικός συνεργάτης στην επιχειρησιακή έρευνα και τις τεχνολογίες. Το 2006 ίδρυσε την εταιρεία People. Είναι ειδικό σε θέματα τεχνολογίας, πληροφορικής και διοίκησης. Το όνομά του φιγουράρει σε μία από τις στρατηγικές επενδύσεις που μπαίνουν μπροστά, στον Ασπρόπυργο, μια επένδυση της τάξης των 250 εκατομμυρίων ευρώ, που έχει μάλιστα και ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα βάσει των συνθήκων που αναμένεται να διαμορφώσει την περιοχή, κάνοντάς την σημείο αναφοράς. Ο λόγος για το Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέντρο. Αντίστοιχη αίσθηση προκάλεσε και η παγκόσμια καινοτομία στα logistics από τους τρεις Μεσσήνιους με όνομα Βαρύσα εν Ιστορία. Τα αδέρφια Σωτήρης, Δημήτρης και Βαγγέλης Πτωχός που ξεχωρίζουν για την εφευρετικότητά τους προσφέροντας ένα πλήρες οικοσύστημα λύσεων μεταφοράς και υλικοτεχνικής υποστήριξης σε πραγματικό χρόνο βασισμένο στην τεχνολογία του αύριο.